Καλημερίζω τον πρόεδρο των παραγωγών λαϊκών αγορών, κύριο Παντελή Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Πάτε απόψε στο Δημοτικό Συμβουλίο στις 7. Ναι, θα πάμε οπωσδήποτε, διότι είναι αυτό από τα άγραφα που λέμε. Για να αύξηση που μάθαμε προχθές ότι από το 1 ευρώ τρέχο μέτρο το κάνει 50% αύξηση 1,5 ευρώ. Οικονομική υπηρεσία. Ο ναι. αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ναι. Γιατί δεν είχε προηγηθεί κάποια συζήτηση. Αυτό διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο κόστος καλλιέργειας, έχουμε και τα καύσιμα, έχουμε τα ρεύματα, έχουμε... Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν μας βάλει και 50% αύξηση δεν θα μπορέσουμε να ερχόμαστε στη λαϊκή καθόλου. Για να καταλάβει ο κόσμος πώς εσείς πληρώνετε αυτά τα τέλη, ανάλογα με το μήκος του πάγκου σας. Ναι, ένα μέτρο, ένα ευρώ το μέτρο. Το μέτρο, ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αν έχετε ένα πάγκο... Πληρώνουμε 4 μέτρα ο πάγκος, πληρώνουμε 4 ευρώ. Και το θέμα δεν είναι αυτό ότι όταν θα πας να πληρώσεις, πρώτο πληρώνουμε. Δηλαδή... Εγώ παράδειγμα ότι κάνω 4 λαϊκές την εβδομάδα, κάνω 4-4-16 λαϊκές, θα πάω να βάλω 64 τώρα ευρώ στο λογαριασμό του Δήμου. Και αν το κάνει 1,5 θα βάλω 84. Έτσι. Α, μάλιστα. 50-50 το πλέον. Ακόμα και αν δεν πάω στη λαϊκή ή αν βρέχει και δεν δουλέψω ή δεν ξέρω τι, αυτά είναι πληρωμένα. Μάλιστα. Και έχω ζητήσει συνάντηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να βρεθεί λύση σε αυτό το θέμα, διότι σε όλη την Ελλάδα οι δημοτικοί υπάλληλοι έχουν και εισπράττουν ή πάνε στη λαϊκή και μετά πληρώνουν. Μάλιστα. Αναλόγως στις λαϊκές που κάνουν. Εσείς δηλαδή από την αρχή της εβδομάδας εδώ όλοι σας προκαταβάλλετε τα τέλη τα οποία σας αναλογούν ή μία του μήνα. Α, μία πρώτη κάθε μήνα. Κάθε μήνα πρέπει να καταβάλλουμε του μηνός τις λαϊκές που θα πηγαίνουμε. Α, μάλιστα. Θα πάμε. Και αν πάμε ή ο παραγωγός δεν πηγαίνει συνέχεια, θέλει να κάτσει και ένα μήνα, να μην πάει. Δύο μήνες να καλλιεργήσει, έτσι. Αν δεν πάει θα χάσει τη θέση του, αν δεν πληρώσει. Δηλαδή μας αναγκάζει να πάμε να αγοράζουμε, να πηγαίνουμε στη λαϊκή, είτε έχουμε δουλειά είτε δεν έχουμε. Δηλαδή κύριε Παπαδάκη, πόσο σας βγαίνει ο μήνας συνολικά? Εγώ κάνω 4 λαϊκές την εβδομάδα, παράδειγμα. Ναι. 4 εβδομάδες, 16. Έτσι, 16 λαϊκές το μήνα. Πόσο βγαίνει? 64 ευρώ. Μάλιστα. Μείον αύξηση 50% που θα κάνει. Πόσο θα βγει? Πάει στα 84 ευρώ, όπως είπατε. Δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Ναι. Είναι και αυτό βέβαια ένα θέμα, αλλά για την αύξηση το 50% που ζητάει η Δημοτική Αρχή, είναι, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά είναι ανταποδοτικά, έτσι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αφήστε τώρα το ανταποδοτικό, γιατί όποιος πάει στη λαϊκή αγορά ξέρει τι έχει να βρει και τι δεν έχει να βρει στις λαϊκές αγορές και πώς είναι ο χώρος. Τώρα, κυρία Δουλγεράκη. Όχι, δίκιο έχετε, δεν λέω αυτό. Στη λαϊκή, έτσι, και έχει ο κάθε καταναλωτής ή κάποιος περίλικος το αυτοκίνητό του μέσα και δεν μπορώ να ανοίξω τον πάγκο μου. Και παίρνω την τροχέα, παίρνω τη δημοτική αστυνομία, ελάτε να δουν ποιο το αυτοκίνητο για να μπορώ να ανοίξω. Να ανοίξω κάθε παραγωγός. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ταμπέλα να φαίνεται ότι σήμερα υπάρχει λαϊκή. Εδώ στα καμίνια που είναι σήμερα δεν έχει μία ταμπέλα και να λέει σήμερα κάθε Δευτέρα υπάρχει λαϊκή στα καμίνια. Mm. Δεν έχει καμία ταμπέλα που υποχρεούνται. Όταν θα πας στην Αθήνα σε όποια λαϊκή και να πας υπάρχουν κορδέλες και μια σήμανση ότι αύριο έχει λαϊκή. Χημικές τουαλέτες, αυστηρός ακατάλληλες, αυστηρός. Ελάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ και να μου πεις ποιος, μια γυναίκα, ποιος καταναλωτής, ποιος παραγωγός θα πάει σε αυτές τις τουαλέτες. Και μετά μας βάζουν και τσακωνόμαστε με τους περίλικους. Γιατί δεν θέλουν τη λαϊκή, γιατί δεν τη θέλουν τη λαϊκή εκεί. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά. Mm.
Έτσι λοιπόν, τα ανταποδοτικά λειψά. Τα χρήματα και... τα ανταποδοτικά. Να κάνει μια ανάπτυξη, το καταλαβαίνω, αλλά να προσφέρει και κάτι στη λαϊκή. Mm. Τώρα, για να το διευκρινίσω, κύριε Παπαδάκη. Τι έχουν, συγγνώμη κύριε Ντουλγεράκη, τι έχουν προσφέρει τώρα 10 χρόνια στη λαϊκή. Ένα πράγμα. Να μου πούνε τι έχουν προσφέρει αυτό στη λαϊκή. Ένα πράγμα να πούνε τι έχουν προσφέρει. Ναι. Τίποτα. Απλά θέλω να διευκρινίσω ότι όταν σας είπα αφήστε τα ανταποδοτικά γιατί ξέρουμε τι σημαίνει, δεν αμφισβητώ αυτά τα οποία λέτε. Επειδή ξέρω αυτά τα οποία λέτε, γι' αυτό είπα ότι εντάξει δεν υπάρχουν ανταποδοτικά. Αν δεν εκφράστηκα σωστά, ζητάω συγγνώμη. Εκτός από αυτά τα τέλη τα οποία πληρώνετε μέχρι στιγμής και σας ζητούν επίσης να αυξηθούν, ρωτάω το εξής: τι άλλο πληρώνετε? Γιατί κάπου βλέπω να λέτε ότι ξέρετε, μα πληρώνουμε και στην περιφέρεια, μα πληρώνουμε και από τη μία, πληρώνουμε από την άλλη. Τι άλλα πληρώνετε? Για αυτή τη στιγμή ο κάθε παραγωγός για να έρθει στη λαϊκή έχει τα καύσιμά του, έχει τις τσάντες του, έτσι. Πληρώνουμε το Δήμο. Δηλαδή έχουν κάποια έξοδα γύρω στα 50 ευρώ για να έρθουμε το πρωί στη λαϊκή. Όχι, εγώ ρώτησα μήπως υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες τις οποίες κάτι παραπάνω πληρώνεται, θέλω να πω, σαν υπομορφή τέλους. Έχουμε και την κυβέρνηση με πόρο εισπράξης, με τα PUS τώρα και με ό,τι συνεπάγεται. Έχουμε και αυτά. Μάλιστα. Έτσι, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Δηλαδή σιγά σιγά κοιτάζουν να διώξουν τον κόσμο από τη λαϊκή. Να μας διώξουν να τρώει καταναλωτή συσταγόμενα προϊόντα. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά σιγά σιγά έτσι θα πάει. Και δεν φτάνει ότι έχουμε την κυβέρνηση, έχουμε τώρα και το Δήμο. Γιατί ναι, να βοηθήσει τον παραγωγό να έρθει στη λαϊκή, να ψωνίσει ο καταναλωτή ο Δημότης Ηρακλείου, κοιτάζουν να τον διώξουν από τη λαϊκή να μην Μα λένε ότι παραγωγή και έμποροι εξομοιώνεστε. Ναι. Είναι άδικο έτσι αυτό? Δεν άκουσα. Είναι άδικο αυτό, κρίνεται? Άδικο είναι τη αύξηση που θέλουν να βάλουν. Αυτό ζητάμε, να μην βάλουν τώρα. Ή πρέπει να μας καλέσουν, να μας πούνε, ρε παιδιά, δεν ξέρω για τον ΑΒ λόγο, έχουν μια μαύρη τρύπα, λέει, στο Δήμο και δεν μπορούν να διαχειριστούν προϋπολογισμό. Και πρέπει εμείς να φράξουμε αυτή την τρύπα. Α. Η παραγωγή. Μάλιστα. Από εμάς ζητάνε να ξεπλερώσουμε το Δήμο Ηρακλείου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ωραία. Εγώ κρατάω ότι το βράδυ στις 7 πάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Παπαδάκη. Ναι, πάμε, ναι. Ναι, 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 ναι. Όλα τα σωματεία, το σύνολο των σωματείων που δραστηριοποιούνται. Όλα τα σωματεία, ναι. Πόσα είσαστε, τρία? Τρία. Είμαστε το Σύλλογος Παραγωγών, ο Σύλλογος Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων και ο Σύλλογος Βιοτεχνικών Ειδών. Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα.